Άστα να πάει το διδάσκει. Άστα αυτό. Με τον Κουλιανό πώς θα πάει, πήρε κάτι τηλέφωνο. Όχι, γιατί να πάρει. Γιατί όλο διαμηνεί τα ημάτια του ότι τα πάτε καλά και τα λοιπά. Γιατί να με πάρει, δηλαδή τι, υποσχέθηκε κάτι, θα πάμε να κάνουμε κανένα σποτ μαζί, κανένα τηλεοπτικό, θα με καλέσετε κοβίτη, θα μου δώσει λεφτά, τι έγινε για να βγει. Καλά είναι δυνατό ρε μαλάκα να μην σε παίρνει στο Pet Show. Δεν είναι απαράδεκτο. Κοίτα, πιο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνετε εσείς με τον άλλο. Κλείσαμε δουλειά και τη χάλασε ένα μήνα. Ποιος έκλεισε δουλειά, τι χάλασε εγώ. Εσύ δεν είπες ότι έχω πει 10 νούμερα και τη χαλάω. Γιατί φταίω εγώ εκτό σου. Εσύ κατά ούτως ή άλλως δεν κάνει εκπομπή. Νούμερα αυτή. Η μόνη που δεν κάνει. Τελικά φταίω εγώ ή φταίει η εκπομπή. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω εγώ. Γιατί ξεκίνησε η εκπομπή καλά και μετά πήρε την κατιούσα κλίμακα. Γιατί είναι αυτή ο Κουλιανός που δεν που καλά κάνει και δεν έπαιρνε. Αυτό δεν κάνω νούμερα. Πέντασε. Τι όφρε μαλάκα, τι φυσάρκεψε. Άμα δεν κάνω νούμερα, γιατί δεν πάρει Κουλιανό και σου τσεκούλα. Μα ούτε εγώ κάνω νούμερα, δηλαδή σε αυτή την εκπομπή τη Δευτέρα βράδυ. Μα τώρα μου είπε ότι φταίω εγώ. Νόμιζα ότι έφταιγε εσύ, αλλά τελικά μάλλον έφταιγα κι εγώ. Τα νούμερα λένε ότι φταίγαμε και δυο. Δηλαδή δεν ήσουν εσύ το πρόβλημα, ήμουν κι εγώ το πρόβλημα. Να μην έχω κι εγώ μια εκπομπή να μου πάει καλά. Και έτυχε να μην είναι με σένα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Στο ραδιόφωνο γιατί να πηγαίνει καλά. Άλλο το ραδιόφωνο, άλλο η τηλεόραση, άλλο το ραδιόφωνο, είμαστε πρώτοι των πρώτων, ο πρώτοι. Γιατί μήπως κάνεις ένα λάθος. Να μάθω το λάθο. Όταν πηγαίνεις κάπου καλά, και αυτό είναι το τροχοπέδι, είναι η ναυαρχίδα σου για να προχωράς όλα τα υπόλοιπα, δεν χαλάς οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η δική μου αντίληψη. Δεν το κατάλαβα. Πάρ' το. Όταν έχεις κάτι το οποίο τροχοπέδι και ναυαρχίδα, βλέπε ραδιόφωνο, ραδιοφωνική εκπομπή. Εντάξει, το οποίο πάει... Πάει γαμιώντας 20 χρόνια, ναι. Τι, ποιος το χάλασε. Δεν είπα ότι το χάλασε. Δεν χαλάς οτιδήποτε άλλο αυτού του δίδυμου, αν δεν προχωρήσεις τις τέσσερις εκπομπές που δεν γίναν σταθερές, που δεν το χάλασες. Εσύ το αποφάσισες. Άρα εγώ φταίω βασικά. Τέλος πάντων, θα το ξανασκεφτώ. Σκέφτηκες πως έκανες λάθος. Φυσικά. Γιατί πρέπει να το δουλέψουμε, να το κάνουμε, να το φτιάξουμε. Εγώ δεν λέω ότι ήσουν λάθος. Σκέφτηκες μήπως έπρεπε. Γιατί είναι και θέμα ιστραφημίας. Όταν μια εκπομπή είναι πρώτη σε όλη την Ελλάδα, εδώ και χρόνια, δεν χάλασες κάτι στο ίντερνετ για 20 και 50 και 100 και 1000 ευρώ. Εντάξει. Με τίποτα. Εντάξει, good. Αν κάνω λάθος, πρέπει να κάνω λάθος. Εντάξει. Τίποτα, κάνω κουτσοπολιό, έχεις τώρα, κάνε μισέτα αυτά. Άστα αυτά, κάνω κουτσοπολιό, έχεις να κάνουμε τώρα, μαλάκα, να πούμε. Τι κουτσοπολιό να κάνουμε, να κάνουμε το πούζο, μίλησες. Μίλησε, όλα καλά είναι. Εντάξει, άστα αυτά. Θα ζήσει, εντάξει. Θα ζήσει, μια χαρά είναι. Κάμω την αρχή μου, θα ζήσει, δηλαδή, δεν θα δούμε τον... τον μικρό, δεν θα δούμε. Ποιον, τον Εμμανουήλ. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα. Αφήσου σίγουρο τι έπαθε κεφαλικό. Δεν έπαθε τίποτα. Έπαθε αυτό που έπαθε εσύ. Με το ηρεμιστικό. Πώς το ανακάλυψε ότι έπαθε αυτό το πράγμα. Εσύ πήρες το ηρεμιστικό, ήπιες και τα ποτά. Ήτανε. Λάθος κάνεις, δεν έχει σχέση το ένα. Άστα αυτά, ρε, άλλο κουτσομπολιό, άστα αυτά. Όχι, όχι, όχι. Καλά κομμενικό έχεις, καλά κομμενικό. Για να τα ξέρεις. Ναι. Αφού σ' αρέσει να ξέρεις, πέρα από το κουτσομπολιό σ' αρέσει να έχεις γνώσει. Ο σχεδιασμός είναι το χειρότερο όλο. Δηλαδή. Ηρεμιστικό μου ποτό. Στο ηρεμιστικό ούτως ή άλλως δεν μπορεί να μιλήσει. Εσύ τώρα σε ποια φάση είσαι. Σε ηρεμιστικό ή σε ποτό τώρα. Αλήθεια όμως. Κανένα ηρεμιστικό ή πια μια δύο πίες και δύο ποτήρια κρασί το μεσημέρι. Και έπαιρνε συνέχεια. Και τώρα για ένα ποτήρι ουίσκι. Ουίσκι. Κλείσε. Κλείσε γιατί ζηλεύω. Θέλω να πάω και εγώ το βράδυ να πιω. Να πάρω την τζένια, πάω στο Οβάλ να πούμε να πιω. Έχει κάτι μιλφάρες εκεί. Το Οβάλ που είναι. Το Οβάλ είναι. Το Οβάλ. Θεσσαλονίκη ή Καβάλα. Όχι, ρε, το Οβάλ είναι. Έλα, μην. Το Οβάλ είναι. Είναι δίπλα. Σε Φαμιλιάνο, ναι. Μαζεύονται κάτι. Κάτι μιλφάρες μαζεύονται εκεί. Δεν έχει. Η νεολαία δεν έχει. Νόμιζα ότι έχετε φύγει, ρε.
Όχι. Θα είστε εδώ. Ναι, ναι, εδώ. Καλό, μπορώ να σε πάρω να πιούμε κανένα ποτό παρέα. Ποτό. Άμα είναι μαζί μου, σε πιο ποτό γουστάρω. Ήρθα κάτω από το σπίτι σου να πούμε, έχει ένα κολόμπαρο. Ένα πιο καρατσάι με ουίσκι να πούμε. Ήταν γεμάτο. Δεν έχει καλά ουίσκι, του κόλου ουίσκι. Α, του κόλου ουίσκι έχει κάτω από το μαγαζί σου. Ναι, είναι ένα καλό μαγαζί. Ναι. Δεν ξέρω να πω ποτά. Δεν ξέρω να πω ποτά. Να μας πάρουν, να μας πάρουν στην κάβα εμάς. Γιατί. Ρε, άμα σου λέω δεν ξέρουν, δεν ξέρω τι και απλά για σου λέω. Ε, πώς δεν ξέρουν, φίλος μου είναι εκεί ο μπάρμαν απαλάκης από εδώ. Αυτός που έχει το like είναι φίλος. Όχι, ο υπεύθυνος. Ο υπεύθυνος είναι φίλος. Ναι, οικογενειακός. Φίλος είπε. Παιδικός. Πήγα, ρε, δεν πήγα. Πήγα μια φορά να πούμε. Ήτανε, πήγα να κάνω στη Ρόξη μασάζ και η Ρόξη είχε μια κυρία και την έκανε κεφαλικό, τι είχε πάθει. Και μου λέει, έλα σε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Και πήγα εκεί και είχε μια παρουσίαση ενός βιβλίου, το είδα. Και ήπια εκεί, μ' άρεσε το ποτό, για να μην μ' άρεσε, τέλος. Τι σου άρεσε, μαλάκα. Αυτό το έχει ένα ζευγάρι, το οποίο είναι εξαιρετικό, ένας πρώην δικηγόρος. Ναι. Λέω πρώην. Αυτός ήταν καλό παιδί, το οποίο δεν είναι παιδί. Εντάξει, μη τα δει, προσωπικά δεν θέλω να μου τα λες. Θέλω να πεις, το ποτό άμα ήταν καλό. Μάπα. Το μαγαζί είναι υπέροχο. Το ποτό είναι μάπα. Και το ποτό είναι καλό. Από ουίσκι δεν ξέρω. Ε, τι να κάνω. Προφασόν. Κλείσε. Καλά κρασιά, τα υπόλοιπα. Από ουίσκι δεν. Είσαι τυχερός, ρε μαλάκα, γιατί άμα μαλώσεις με τη Μάγδα, κατεβαίνεις κάτω να πούμε, κοπανάς 2-3 ποτά να πούμε και ανεβαίνεις απ' όλα. Γιατί δεν ξέρω να έχω κάπα στο γραφείο μου και να πιω χρέστη. Κλείσε. Κλείσε να ξεκινήσω η εκπομπή. Ναι, θα χαίρομαι. Υγεία να έχουν, ρε, πλανένα. Υγεία αυτές θα έχουν, εγώ δεν θα έχω. Γιατί θα μην έχεις. Άμα έχεις, ρε μαλάκα, τι υγεία να έχεις, παιδί. Οι γυναίκες πεθαίνουν, πιο μετά από εμάς πεθαίνουν οι γυναίκες. Εσύ. Είναι εδώ, μόνο θα γεράσεις πιο γρήγορα λόγω της γυμναστικής. Αυτό πάνω σε μόνο λόγω της γυμναστικής. Λόγω της γυμναστικής, το είπα και από χθες. Δηλαδή όσοι κάνουν γυμναστική γερνάνε πιο γρήγορα. Δεν το πιστεύεις. Ποιος το λέει αυτό. Καλά δεν σου έβαζε την εγωβή, από το μυαλό μου στο είπα. Εσύ να συνεχίσεις να μου μάθεις. Άντε γερο Μπιρβίκη. Τι. Κλείν το πουλί σου, λέω καλά που η γυναίκα σου είναι ωραία και ωρεξάτη, γιατί με το μυαλό σου μπαϊράμια κάνεις. Μάλιστα. Άντε γερο Μπιρβίκη. Κλείσε κόκκια. Πόσο τρέχεις τα 5 χιλιόμετρα. Φιλιά, γεια. Καλά, περάστε, κύριε. Πώς δεν ακούσατε, παιδιά. Εντάξει, καλή καλά. Καλά είναι, λέει. Άμα το ρωτήσει τι μέρα είναι, θα σου πει 8 και 4. Το μπούστι να πούμε. Το μπούστι δεν πιάνεται με τίποτα. Έλα λίγο πιο εδώ. Γιατί ο Γιώργος Γιώργο, έλα και εσύ λίγο ακόμα. Αυτό είναι, να είμαστε όλοι. Ωραία. Συγγνώμη, καμιά είναι ανάγκη να βρούμε τι μάπε μα με καθυστέρηση. Ε. Λοιπόν, αυτή ήταν η καλησπέρα σήμερα. Εντάξει. Τον μπαίνει ο κόκκινος 5 λεπτά πριν την εκπομπή. Καθυστέρησε το να λέω, άστα να το βγάλουμε ανοιχτή ακρόση. Κάναμε ένα λαβράκι τώρα. Άλλο θα ξεκινήσει τώρα μετά την εκπομπή. Άλλο μπιφ θα. Τι? Γιατί με βγάλατε στον αέρα χωρίς να το ξέρω. Όχι, ρε. Μα τον έλεγα μην μπει εκείνο μου και κάνει το άλλο. Εντάξει, τον προστάτεψε. Πλάκα μου κάνει, δεν θα τον έλεγε για τον άλλο. Πλάσε τώρα. Εντάξει, επειδή είπε για τον άλλο γαμό την ατυχία μου.